Στο σημερινό μας βίντεο και εδώ θα μιλήσουμε για όλα τα νέα της ημέρας ό,τι αφορά Fortnite, όμως σήμερα θα μιλήσουμε και λίγο για τον καινούριο Assassin's Creed. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να εξετάσουμε, όπως το τέλος του World Cup για φέτος ακυρώθηκε επίσημα από την Epic Games. Επίσης έχουμε έναν καινούριο leaked shotgun, το οποίο το πιο πιθανό θα έρθει με το update 12.51. Και τέλος, όπως είπα, θα εξετάσουμε και λίγο το Assassin's Creed Valhalla trailer, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια και θεωρώ ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει και εσάς. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, μην ξεχνάτε κιόλας, μάγκες μου, να κάνετε ένα μεγάλο subscribe εδώ στην παρέα όλοι οι καινούργοι. Προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα στον επόμενο μας στόχο, τους 125.000. Άρα, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Επίσης, να κάνετε και ένα like στο βίντεο. Σήμερα θα έχουμε το like goal των 12.000 likes ξανά. Να ξεκουραστείτε έτσι λίγο, μάγκες μου, τις τελευταίες μέρες σας έχω πιέσει με τα likes. Είστε όμως φορμαρισμένοι, το ζητάτε. Και έτσι πιστεύω για σήμερα πάλι 12.000 likes είναι ό,τι πρέπει. Και τέλος και πιο σημαντικό, πάντα να έχετε στο item shop τον κωδικό MT1993 κάτω παύλα 96 για να στηρίζετε εντελώς δωρεάν με όλες σας τις αγορές στο Fortnite. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για το κανάλι και κυριολεκτικά η διαδικασία είναι 5 δευτερόλεπτα. Αφού κάναμε την εισαγωγή μας, μάγκες, πάμε να ξεκινήσουμε με το καινούριο trailer του Assassin's Creed Valhalla, έτσι ώστε να αφήσουμε όλα τα Fortnite news στο τέλος. Χθες είχαμε την πρώτη επίσημη ματιά στο παιχνίδι και μάθαμε διάφορα πραγματάκια. Βγήκε το World Premiere Trailer που είναι και cinematic, είναι έτσι μια ωραία ιστορία τέλος πάντων. Και το πιο σημαντικό που μαθαίνουμε εδώ είναι ότι το καινούριο παιχνίδι Assassin's Creed θα μεταφερθεί στις σκανδιναβικές χώρες στην εποχή των Vikings. Πάρα πολύ ενδιαφέρον setting, μου αρέσει αυτή η εποχή. Πολλοί φαντάζομαι ξέρετε ότι μου αρέσουν και τα fantasy, άρα με ενθουσιάζει αυτή η επιλογή. Το προηγούμενο Assassin's Creed Odyssey ήταν στην Ελλάδα, εννοείται και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο setting. Αλλά πιστεύω ότι και οι σκανδιναβικές χώρες, όπως ήταν και τον God of War, αν το θυμάστε το καινούριο, θα μας προσφέρει μια πολύ ωραία ιστορία που θα έχει και μαγεία, θα έχει τους θεούς, θα έχει και λίγο fantasy μέσα και εννοείται πάρα πολύ action. Το άλλο που μαθαίνουμε είναι ότι το καινούριο Assassin's Creed έχει μια διαμάχη μεταξύ των Άγγλων που φαντάζομαι θα είναι οι Templars και των Assassins που είναι οι Vikings. Είναι μια καινούρια διαμάχη στο franchise, βασισμένη πάντα σε πραγματικά γεγονότα του μεσαίωνα και φαίνεται πάρα πολύ βίαια διαμάχη κρίνοντας από το τρέλερ. Έχει πολύ νέμα το τρέλερ, πολλούς σκοτωμούς που εννοείται μας αρέσουν στα video games αυτά. Επίσης μαθαίνουμε ότι ο πρωταγωνιστής μας είναι ο Eivor, The Wolf Kissed, και μέσω των Collector's Edition μαθαίνουμε κιόλας ότι θα έχουμε πάλι την επιλογή να διαλέξουμε άντρα ή γυναίκα. Καλή επιλογή, δεν έχω πρόβλημα, φτάνει να υπάρχει επιλογή πάντα να κάνουμε το χαρακτήρα που θέλουμε. Πάνω κάτω αυτά έχουμε για το καινούριο Assassin's Creed Valhalla, θα κυκλοφορήσει μέσα στις γιορτές του 2020, άρα το Δεκέμβρη, σε όλες τις κυρίες κονσόλες και PC. Δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει πάνω στο PlayStation 5 και στο καινούριο Xbox που βγαίνουν μέσα στις γιορτές. Λογικά ναι, θα είναι και αυτό ένα launch title, άρα έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Εγώ όπως και να έχει θα το πάρω σίγουρα, αν σας ενδιαφέρει πείτε μου και κάτω στα comments να κάνουμε κανένα streamάκι που θα βγει. Πάντως το Assassin's Creed είναι από τα αγαπημένα μου game franchises και εγώ θα το εξετάσω σίγουρα. Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε με το Assassin's Creed, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα της ημέρας ό,τι αφορά Fortnite και θα ξεκινήσω με τα 1000 V-Bucks που πήρατε κάποιοι δωρεάν σήμερα από την Epic Games, ένα refund θα έλεγα. Ανησυχούσαμε στην αρχή και εγώ και εσείς στο stream ότι ίσως μας τα έδωσε αυτός ο hacker που σας έλεγα χθες ότι hackeren την Epic Games και έκανε gift σε διάφορα άτομα και μου λέγατε αν θα γίνετε banned επειδή πήρατε αυτά τα 1000 V-Bucks. Τελικά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, μας το ξεκαθαρίζει εδώ FireMonkey ότι αυτά τα V-Bucks τα έδωσε η Epic Games σε όσους προσπάθησαν να κατεβάσουν το Fortnite από τον Google Play Store και δεν τα κατάφεραν γιατί υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Άρα μάγκες μου, αυτά τα V-Bucks είναι δικά σας, είναι legit και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μην μου ανησυχείτε για bans κτλ. Αυτό ήταν το πρώτο θεματάκι του Fortnite και τώρα θα προχωρήσουμε στο leaked shotgun μας, το οποίο από ό,τι φαίνεται μας το teaser η ίδια Epic Games. Αν θυμάστε καλά, πριν κάποιες μέρες ο HypeX είχε βρει κάποια στατιστικά για έναν καινούριο shotgun το οποίο ονομάζεται Shotgun Charge μέσα στα files και είχε στατιστικά από τον γκρίζο μέχρι το χρυσό 68, 77, 85, 95 και 102 damage. Επίσης το headshot του είναι επί 1,5
Και έχει και κάποια άλλα πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Ό,τι χρειάζεται charge, δηλαδή όταν πατά στη σκανδάλη θα περνούει ένα δευτερόλεπτο για να ρίξει τη βόλη. Και επίσης έχει τρεις σφαίρες μέσα στη γεμιστήρα. Αυτόν το shotgun, από ό,τι φαίνεται, η Epic Games μας έδωσε μία πρώτη ματιά στο Creative στην καινούργια εικόνα για το event Team Deathmatch LTM, το οποίο μπορείτε να παίξετε εδώ στα Feature Thailands και μπορείτε να δείτε τους χαρακτήρες να κρατάνε έτσι ένα πιο κοντό pump shotgun, θα έλεγα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το καινούριο shotgun και θα κυκλοφορήσει στο καινούριο update την Τρίτη, που θα είναι το 12.51, και μαζί στο συγκεκριμένο update που μας το επιβεβαιώνει ο Fireman και ότι θα είναι main downtime, μπορείτε να δείτε εδώ το tweet, έχουμε και τα dual pistols, τα οποία έχουν γίνει leaked εδώ για αρκετών καιρών. Αν θυμάστε, ο HypeX είχε βρει και αυτά τα dual suppressed pistols με όλα τα στατιστικά όπως τα βλέπετε, και υπολογίζεται ότι θα έχουμε αυτά τα δύο όπλα ίσως στο update 12.51 ή στο update 12.60 πιο μετά, που θα είναι το πιο μεγάλο update της season. Όπως και να έχει, ενδιαφέρον πραγματάκια, κάτω στα comments η άποψή σας για το καινούριο shotgun και εννοείται αν dual pistols. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο πιο σημαντικό θέμα της ημέρας, θα έλεγα, που είναι η ακύρωση του World Cup λόγω του κορονοϊού. Λοιπόν, θα πάρουμε τα tweets του Fortnite Competitive έναν έναν, γιατί έχει πάρα πολλά μάγκες μου, και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται. Ανακοίνωσαν και άλλα τουρνουά, τι ακριβώς θα είναι τα σχέδιά τους για το 2020, και ξεκινάμε από την αρχή, που είναι η επίσημη ανακοίνωση ότι θα ακυρωθεί το World Cup, και λέει εδώ ότι όλα τα physical events, δηλαδή events που πρέπει να παρευρεθεί ο κόσμος, όπως ήταν το World Cup, θα ακυρωθούν όλα μέσα στο 2020 και θα ξαναξεκινήσουν μέσα στο 2021. Λέει ο λόγος που δεν έκαναν World Cup online, που έλεγαν κάποιοι, είναι λόγω του ping. Δεν θα μπορούσαν όλοι να παίζουν cross region, γιατί κάποιοι θα είχαν 100 ping, άλλοι 0, άλλοι 200, και δεν θα ήταν δίκιο για τους παίχτες. Όμως συνεχίζουν να λένε θα έχουμε πάρα πολλά καινούρια FNCS, Cash Cups και Third Party Events από διάφορους creators, όπως ήταν το FNTM του Lachlan, και επίσης επιστρέφουν και τα επίσημα broadcast, δηλαδή τα επίσημα viewing parties της Epic Games. Μετά θα εξετάσουμε λίγο το επόμενο tweet που αφορά το FNCS, κυρίως εξηγεί λίγο τι θα κάνουν με το FNCS ό,τι αφορά το 2020, λέει ότι κάθε καινούρια season θα έχει το δικό της FNCS, και έτσι θα έχουν οι παίχτες από όλον τον πλανήτη, λέει, around the globe, να συμμετέχουν. Αυτόν ισχύει, το έχουν κάνει ήδη, μόλις τελειώσε το πρώτο του FNCS, και τώρα θα κάνουν το FNCS Invitational, το οποίο ξεκινάμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Άρα από ό,τι φαίνεται κρατάνε το λόγο τους και θα δώσουν πιο πολλά τουρνουά στους competitive players. Το επόμενο tweet έχει να κάνει με τα Cash Cups και λέει ότι θα συνεχίσουν να κάνουν συνέχεια Cash Cups, όπως ήταν τον Daily Duos και τα Solo Cash Cups που είναι τώρα, και τα πιο πολλά θα είναι με τους καινούριους κανόνες, με το καινούριο format για point system, και επίσης θα είναι και two-step, δηλαδή θα υπάρχουν πάντα ημιτελικοί και τελικοί για να δώσουν ευκαιρία σε πιο πολλά άτομα να κερδίσουν λεφτά. Και έχουμε και τέλος έναν tweet που αφορά τα third party events, που είναι, όπως είπα, events που οργανώνουν διάφοροι content creators, και λέει ότι θα συνεχίζουν να συνεργάζονται με διάφορα άτομα για να φέρνουν πολύ ωραία μικρά events στον κόσμο, αλλά και αυτά θα γίνονται όλα online. Δεν θα έχει δηλαδή festival, fan meetings και διάφορα τέτοια, θα είναι όλα μέσω του παιχνιδιού. Και κλείνουν λέγοντας ότι θα επιστρέψουν, παιδιά, και τα broadcast, το ζήτησε ο κόσμος, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, τα viewing parties, θα κάνουν σχολιασμό, διάφορα τέτοια. Φυσικά θα μου πείτε, με τόσο υπερτηλεοπτικό σχολιασμό που κάνουμε εδώ στο κανάλι, τι θέλουμε τα official broadcast της Epic Games. Όπως και να έχει μάγκες, πέρα από την πλάκα, θα στριμάρουμε αυτά τα FNCS, θα κάνω και εγώ viewing parties, να κάνουμε υπερτηλεοπτικό σχολιασμό, για να ξέρετε και εσείς τι γίνεται. Αυτά ό,τι αφορά το Fortnite Competitive, ήταν οι ανακοινώσεις που έδωσε χθες το βράδυ. Δυστυχώς, όπως είπα, ο κορονοϊός αλλίωσε πάρα πολλά πράγματα. Όπως ξέρετε, έκλεισαν όλες οι δουλειές, όλα τα αθλήματα δεν κάνουν πλέον τους αγώνες. Η Αμερική ειδικά την χτύπησε και πάρα πολύ άσχημα ο κορονοϊός. Δεν προλαβαν, δεν έκαναν τα σωστά μέτρα από την αρχή και έχουν τα περισσότερα κρούσματα στον πλανήτη. Άρα η κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή. Περιμένουν, είναι προσεκτικοί και συμφωνώ απόλυτα με την επιλογή τους να μην γίνει το event, γιατί σκεφτείτε πόσος κόσμος μαζεύτηκε πέρσι, πόσος κόσμος θα πήγαινε και φέτος, θα γίνονταν χαμός τα κρούσματα.
Μάγκες μου, κάπως έτσι κλείνουμε και το βιντεάκι. Θέλω να μου πείτε και εσείς κάτω στα comments τι πιστεύετε για αυτήν την κατάσταση. Πείτε μου εννοείται για το Assassin's Creed trailer, σας άρεσε, θέλετε να δείτε κάποιο στριμάκι που θα κυκλοφορήσει. Μετά θέλω την άποψή σας για τα καινούργια όπλα και το update 12.51 και εννοείται να μου πείτε και την άποψή σας για όλη την κατάσταση για το World Cup. Δυστυχώς ακόμη δεν είχαμε σχόλια από pro players για την ακύρωση του World Cup. Αν έχουμε κάτι καινούριο σας ενημερώνω. Προς το παρόν είναι η σειρά σας να αφήσετε τις απόψεις σας κάτω στα comments. Λοιπόν μάγκες μου, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί ώρα 10 με το στριμάκι μας. Σας περιμένω όλους μέσα να γίνει χαμούλης. Εννοείται να κάνετε και ένα subscribe όλοι καινούργοι εδώ στην παρέα για να μην χάνετε ούτε βίντεο ούτε stream. Πάμε και ένα like στο βίντεο να φτάσει τα 12k likes, να μπει στις τάσεις και αυτόν το βίντεο. Κάθε μέρα είμαστε στις τάσεις, γίνεται χαμός μάγκες. Άρα μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε. Και τέλος και πιο σημαντικό, support the creator με τον κωδικό που σας δείχνω MT1993 κάτω παύλα 96 για να βοηθάτε το κανάλι εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας. Όπως είπα, τα λέμε αύριο το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους, καληνύχτα και να είστε εννοείται πάντα καλά μάγκες μου.